Μόλις εξεδόθη απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις πολεμικές απειλές του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μίλησε για ελληνικά νησιά υπό κατοχήν, όπως είπε, είπε «Μην ξεχνάτε τη Σμύρνη, ένα βράδυ μπορεί να έρθουμε». Αλεξία Τασούλη, υπάρχει λοιπόν απάντηση τώρα από το Υπουργείο Εξωτερικών στον Τούρκο Πρόεδρο. Μόλις τώρα λοιπόν το Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε στις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν και τις σημερινές, αλλά και τις προηγούμενες δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων, λέει λοιπόν η Αθήνα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ακολουθεί στην Τουρκία στον καθημερινό εξωφρενικό και πέρα από κάθε όριο κατήφορο δηλώσεων και απειλών. Και προσθέτει το Υπουργείο Εξωτερικών: θα ενημερώσουμε άμεσα τους συμμάχους και τους εταίρους μας για το περιεχόμενο των προκλητικών δηλώσεων των τελευταίων ημερών, προκειμένου να καταστεί σαφές ποιος δυναμητίζει τη συνοχή της συμμαχίας σε μια ιδιαίτερη, όπως λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, επικίνδυνη περίοδο. Και καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών: θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, και είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, Νίκο. Άρα προαναγγέλει η Αθήνα κινήσεις διπλωματικές για ενημέρωση των συμμάχων μας για αυτή την προκλητική, την εμπριστική ρητορική του Ερντογάν. Και έχει σημασία αυτό που λες για το ποιος είναι εκείνος που προκαλεί την ένταση, διότι επιχειρούν οι Τούρκοι τις τελευταίες μέρες με αυτό που κάνουν να χρεώσουν στην Αθήνα την ένταση με την προβοκάτσια, με τα fake news ότι δήθεν με τους S-300 από την Κρήτη κλειδώσαμε F-16 και εμείς είμαστε εκείνοι που προκαλούμε την ένταση. Είναι στο πλαίσιο της στρατηγικής της ρητορικής τους ότι δήθεν κακώς δεν παίρνουν F-16, διότι όπως εκείνοι έχουν ρωσικούς πυράβλους, έχει και η Ελλάδα που παίρνει F-35. Είναι προφανές ότι η Αθήνα αποφασίζει να περάσει στην αντεπίθεση, καταγγέλλοντας αυτή την εμπριστική στρατηγική της Τουρκίας, Αλεξία. Ναι, και είναι μια δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών που δεν απαντά μόνο στις σημερινές προκλητικές δηλώσεις του Ερντογάν, αλλά και στις προηγούμενες του Χουλουσία Κάρ και όλων των Τούρκων αξιωματούχων τις τελευταίες ημέρες. Ψυχραιμία, εγρήγορση, αποφασιστικότητα.